Αλυσιδωτές είναι οι εξελίξεις που πυροδοτεί η παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος 11 βουλευτών των Σπαρτιατών για εξαπάτηση των εκλογέων και του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη ως ηθικού αυτούργου, δηλαδή ως υποκρυπτόμενο επικεφαλής των Σπαρτιατών. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο επικεφαλής του κόμματος, Βασίλης Τίνγκας, κατήγγειλε παρασκηνιακές και έκνομες ενέργειες στο κόμμα του, κάνοντας λόγο για Greek Mafia και Don Corleone, φωτογραφίζοντας τον Ηλία Κασιδιάρη. Οι βουλευτές σας ακούνε εσάς τον Κασιδιάρη, κύριε Στιγκά. Πότε, τότε ή τώρα? Και τότε και τώρα. Και τότε και τώρα. Δεν ξέρω αν ακούγαν τον κύριο Κασιδιάρη, αλλά τουλάχιστον ως ένα σημείο προχωρούσαμε μαζί μέχρι τότε που έγιναν οι καταγγελίες. Το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του κόμματος των Σπαρτιατών στις επικείμενες ευρωεκλογές έως τις 24 Απριλίου. Κανονικά θα κατέβουμε με ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Έχουμε δηλώσει ήδη τους 13-14 τους πρώτους. Μετά τις διώξεις, δύο ακόμη βουλευτές ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, ο Γιώργος Μανούσος και ο Γιάννης Δημητροκάλης. Είχα επαγγελματική σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη. Εγώ δούλευα στο Δήμο της Αθήνας και ήμουνα στη δημοτική παράταξη που ήταν ο κύριος Κασιδιάρης από τα διαστήματα που αραιά και που έχω μιλήσει στα τηλέφωνα. Κομβική σημασία θεωρείται η απόφαση του εκλογοδικείου που εκκρεμεί και αναμένεται μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Εάν το ανώτατο ειδικό δικαστήριο κρίνει ότι ο πραγματικός αρχηγός των Σπαρτιατών την περίοδο της ανακήρυξής τους ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, η ανακήρυξη του κόμματος θα κριθεί παράνομη, το κόμμα θα απομακρυνθεί άμεσα από το κοινοβούλιο και όλοι του οι βουλευτές θα εκπέσουν των αξιωμάτων τους. Ξεγελάστηκε το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, επέτρεψε σε ένα κόμμα να συμμετάσχει, το ίδιο το κόμμα ομολόγησε ότι είχε σχέση με έναν έγκλειστο. Και το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το εκλογοδικείο που λέμε, να εξετάζει την περίπτωση να βγάλει το κόμμα αυτό εκτός. Το αντιλαμβάνε. Δεν ξαναγίνει αυτό. Στην περίπτωση πάντως που οι Σπαρτιάτες εκπέσουν, οι έδρες τους είτε θα κατανεμηθούν αναλογικά στα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα, ή θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές στις περιφέρειες των ορφανών εδρών.